με το φακό του Καλλινός Νιούς κάθε μέρα σχεδόν επισκεπτόμαστε και το Δήμο. Το Δήμο της Καλλίνου για να δούμε αν τι νέα υπάρχουν και είπαμε να επισκεφθούμε το γραφείο του Αντιδημάρχου Οικονομικών του κυρίου Ηλία Τσέρου. Ήταν πολύ ευχάριστη η έκπληξη ανοίγοντας την πόρτα και βλέποντας την αισθητική του χώρου. Έχει αλλάξει εντελώς. Ο κύριος Τσέρος φημίζεται για την κομψότητα και την αισθητική του, οπότε έκανε και το χώρο του πολύ ωραίο. Και αυτό είναι ευχάριστο για να δουλεύει κανείς όταν έχει να κάνει και με τα οικονομικά. Που ξέρουμε ότι πάντα μας ταλαιπωρούν τα οικονομικά, όταν όμως έχεις έναν ωραίο χώρο, κάπως μετριάζεται η κατάσταση. Εμείς θα μιλήσουμε με τον Αντιδήμαρχο. Καλημέρα σας, κύριε Αντιδήμαρχε. Καλημέρα, καλώς ορίσατε, καλώς ήρθατε, καλώς βρεθήκαμε. Πώς θα βλέπετε τα πράγματα? Καταρχήν, μπράβο, συγχαρητήρια για τον χώρο σας. Είναι πάρα πολύ. Δεν είναι ακόμα. Σωστά. Τώρα σε γενικές γραμμές, γιατί καταλαβαίνουμε ότι ακόμα είναι πάρα πολύ νωρίς για να μας μιλήσετε για τα οικονομικά του Δήμου, τα βρήκατε όπως έλεγε η προηγούμενη Δημοτική Αρχή? Κοιτάξτε, ως προς την γενική κατάσταση, γιατί ακόμα δεν έχω ενημερωθεί πλήρως, αλλά από την πρώτη εντύπωση και από την πρώτη εικόνα που βλέπω, είναι κάπου εκεί παρακλησία. Καλά είναι αυτό. Που σημαίνει αυτό στον τομέα αυτό είναι τουλάχιστον, δεν ξέρω ακόμα, βλέπω τους άλλους τομείς, αλλά τουλάχιστον όσον αφορά τον τομέα της οικονομικής κατάστασης, η προηγούμενη Δημοτική Αρχή ενήργησε σωστά. Προφανώς ακολούθησε και τη δική μας νοοτροπία από την προηγούμενη φορά και γι' αυτό βρέθηκε να είναι ο Δήμος σε αυτή την οικονομική κατάσταση. Που πιστεύω ότι έτσι είναι. Μάλιστα, εγώ, αν θυμίστε καλά, τότε που έγινε η υποδοχή της νέας Δημοτικής Αρχής τότε, είχα τονίσει ότι επιβάλλεται η εκάστοτε νέα Δημοτική Αρχή να παραδίδει όταν θα έρθει ο χρόνος, διότι όλοι έχουμε ημερομηνία λήξης, να παραδίδει την Δημοτική ή τον Δήμο σε καλύτερη κατάσταση από ό,τι τον παρέλαβε. Και νομίζω ότι σε αυτό το τομέα πέτυχε το στόχο. Το στόχο. Μπράβο. Αυτό είναι ευχάριστο που μας λέτε. Τώρα, για τα άλλα θέματα τρέχουνε. Εντάξει, προβληματάκια και τέτοια ήδη σαν να υπάρχουν, θα τα αντιμετωπίσουμε. Ο Δήμος, το δημόσιο είναι συνεχόμενο, δεν σταματάει με μια δημοτική αρχή. Συνεχίζει η επόμενη και ούτω καθεξής. Αρκεί η κάθε επόμενη να συμπληρώνει, να βελτιώνει. Και να προσπαθεί για το καλύτερο. Λοιπόν, κύριε Αντιδήμαρχε, εμείς συχνά πυκνά θα σας επισκεφτόμαστε. Ναι, ακόμα σας αφήνουμε το περιθώριο να ενημερωθείτε πλήρως, να δείτε τι θα κάνετε. Και βεβαίως εμείς εδώ θα είμαστε να τα λέμε και να ενημερώνεται ο καλλινιακός λαός. Ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστώ πολύ.